Πόσο καιρό φωνάζετε, κύριε Κουγιουμιτζή, για αυτές τις ρυθμίσεις, για πείτε μας. Καιρό, κύριε Υποφάντη, πάνω από ένα χρόνο έχουμε βγει και έχουμε πει ότι το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει πλέον τα 260 δις. Mm-hmm. Οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες προς την εφορία 113 δις. Το τελευταίο δεκάμηνο είχαμε κοντά στα 6,7 δις παραπάνω καθυστερούμενες οφειλές. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Γιατί αυτό. Γιατί όλο αυτό, ενώ η οικονομία πηγαίνει καλά. Η οικονομία πηγαίνει καλά ως προς το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο της κατανάλωσης. Αλλά η κατανάλωση θα πρέπει να πούμε πού πηγαίνει. Εδώ είναι η διαφορά. Δεν πηγαίνει στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πηγαίνει στις μεγάλες, στα σούπερ μάρκετ, στα μολ κλπ. Αυτό, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε. Αλλά ο τουρισμός έχει βοηθήσει πολύ και στις μικρές επιχειρήσεις. Είστε σε ένα βοήθησε. Πολύ εμπορικό κομμάτι της Αθήνας. Ναι. Το βλέπετε αυτό έτσι. Δεν μπορείς να περάσεις κάποιες ώρες. Και επίσης θέλω να σας πω αυτό που έγινε πέρσι. Υπολογίζουν ότι φέτος, αν τελειώσουμε και γρήγορα με τις εκλογές, να τελειώσουμε, να μην είμαστε. Και έρθει ο τουρισμός έτσι όπως είχε έρθει και πέρσι. Θα πάμε για νέο ρεκόρ. Ναι, ναι. Τουρισμός όμως υπάρχει, όπως είπατε, πλάκα Μοναστηράκη και στην Μπέριξ περιοχή. Στα Παγκράτη, στα Πατήσια, στην Νέα Ιωνία, στην Καλυθέα και αλλού δεν υπάρχει τουρισμός. Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες λόγω της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Mm-hmm. Έχει ψαλιδιστεί το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Άρα εκ των πραγμάτων έχει φρενάρει κατανάλωση. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν φαίνεται ότι από τον τουρισμό έχουμε προστιθέμενη αξία, αλλά μέχρι εκεί. Και πιστεύουμε και φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται και από τις προκρατήσεις και από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε, φαίνεται ότι ο τουρισμός θα αποδώσει ακόμα καλύτερα. Ναι. Έχουμε και τα προβλήματα στην Τουρκία, γιατί είναι ανταγωνίστρια χώρα τώρα. Άρα, καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού και από την Τουρκία θα οδηγηθεί προς την Ελλάδα. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο τουρισμός προσφέρει το 25% περίπου του ΑΕΠ της χώρας και μεγάλο κομμάτι της απασχόλησης. Μεγαλύτερος μαζί με το εμπόριο εργοδότης ουσιαστικά της χώρας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά. Εδώ πρέπει να πούμε όμως για την απασχόληση. Θα σας πω γιατί, να πάρω τη σκυτάλη. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό γιατί, το βλέπουμε σε όλους τους κλάδους. Οπότε εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε και καλύτερη ανάπτυξη και στο τουρισμό και παντού, είμαι πιο αισιόδοξος. Θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα όμως με το εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, με τα επιδόματα, με τις, ίσως και με την εισαγωγή προσωπικού από το εξωτερικό, από οι κάποιες τρίτες χώρες. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ο μισθός, η ασφάλιση και ναι, πιστεύω όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Ναι. Και δεν έχουμε. Ναι, αλλά δεν έχουμε σύμβαση εργασίας ακόμα, εκτός από τον τουρισμό και τον επισητισμό. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει δεν να έχουμε σύμβαση εργασίας. Δεν πρέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση να είναι θέμα των κοινωνικών εταίρων. Δεν πρέπει να επανέλθει αυτός ο μνημονιακός νόμος, εφόσον έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Και να κάτσουμε να δούμε και πώς θα γίνει και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί εμείς λέμε ναι στην αύξηση. Μπορείτε. Μπορούμε να πληρώσουμε με την εξής ενέργεια, Υποφάντη, ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε και μείωση του μισθολογικού κόστους. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έτσι, με ένα ΑΕΠ το οποίο είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, μείωση του μη μισθολογικού κόστου ταυτόχρονα και αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί αυτό διαχέεται που στην αγορά. Δηλαδή, πάμε να τα βάλουμε με τη σειρά. Με τη σειρά, λοιπόν, τι αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει στην επαναφορά των ρυθμίσεων των μεγάλων, 120. Τώρα θα είναι 72, θα φτάσει 120. Δεν ξέρω και πώς θα γίνει, εάν ποιοι θα υπαχθούν. Ναι. Αυτοί για ποια χρέη και πάνω ακριβώς, για ποια χρέη και πάνω και, από ποια, και μέχρι για ποια περίοδο. Χρέη της πανδημίας αφορά. Όμως είναι και κάποιοι, πρέπει να δούμε και το εξής. Κάποιοι που έχουν ήδη υπαχθεί με τις πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή των 12. Mm-hmm. Για αυτούς τι θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτούς. Τι θα γίνει, που πληρώνουν ήδη μεγάλη δόση. Όλα αυτά τα αναμένουμε. Είναι σωστό. Αν και το Υπουργείο Οικονομικών τι λέει, ότι έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα πληρωμών, όντως πάνε καλύτερα οι πληρωμές. Όντως πάνε καλύτερα. Όταν μπαίνουν σε δόσεις πάνε καλύτερα ή. Γενικώς τα έσοδα μεταφέρουμε το χρέος πιο πίσω. Και έχει ο Θεός. Όχι, και αυτό. Με τις μικρές δόσεις δεν μεταφέρεται πολύ πίσω. Ναι. Όμως, έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών μια κουλτούρα πληρωμών. Όταν όμως υπάρχει η πανδημία, υπάρχει ο πόλεμος κλπ., εκεί πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Και νομίζω ότι θα το κάνει τις επόμενες μέρες. Άρα περιμένουμε την ανακοίνωση. Την έτσι. Ανακοίνωση περιμένουμε. Θα ρυθμίζει και τα τεκμήρια, ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι εκτός. Ακριβώς. Γιατί ποσά μιλάμε περίπου πάνω κάτω, τι αίσθηση έχετε.
Μιλάμε για δις. Ναι. Συγκεντρωμένα, βεβαίως. Μαζεύτηκαν τόσα πολλά. Φαίνεται ότι περίπου μεσοσταθμικά μιλάμε έως 15.000 αναεπιχείρηση. Γιατί υπάρχουν πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα επήγει να γίνει κάτι τέτοιο και εμείς λέμε 120 δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, χωρίς επιτόκιο και μια ενιαία ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί να μην μπει επιτόκιο. Μπορεί να μην μπει γιατί επιτόκιο. Να μην μπει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι λέτε? Δύσκολο το βλέπω. Πρέπει όμως τουλάχιστον να είναι μικρό. Και έγινε το πρώτο βήμα με τον εξοδικαστικό. Με το σχέδιο που πάει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, σας θυμίζω ότι μειώθηκαν τα επιτόκια. Γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι του το εργαλείο της ρύθμισης. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Που για μένα είναι καλό. Πρέπει να ανοίξει και γι' αυτό γίνονται κάποιες κινήσεις τις επόμενες μέρες. Να διευρυνθεί η περίμετρος. Να μπουν και άλλα χρέη όπως από τους Δήμους. Το επιτόκιο μειώνεται σε. Είπαν ότι θα συμπεριλάβουν τους Δήμους. Περιμένουμε να το δούμε. Περιμένουμε να το δούμε. Κυρίως για εστίαση, εμπόριο κτλ. Το επιτόκιο μειώνεται και θα είναι σταθερό σε Euribor συν 3% όταν, όταν δεν υπάρχει εξασφάλιση. Σε Euribor συν 2,5% με εξασφάλιση. Άρα μικραίνει αρκετά. Θα μπουν αρκετοί. Μπαίνουν και άλλα χρέη. Υποχρεώνουν τα φαντ να δικαιολογήσουν γιατί απορρίπτουν κάποιες προτάσεις. Και αυτό σημαντικό. Και γίνεται ακόμα πιο σημαντικό τώρα με τη, που ακούμε ότι θα βγει η απόφαση από τον Άριο Πάγο για τους πληστηριασμούς. Βγήκε η απόφαση. Δεν ξέρω αν είναι επίσημη, θα δούμε το επίσημο. Σκρίπτα μάνεν κιόλα. Περίμενα να δούμε πώς θα γραφτεί στο τέλος. Ακριβώς. Ναι. Περιμένουμε αυτό το κομμάτι στην καθαρογραφή του. Εμείς περιμένουμε όμως την υπουργική απόφαση, τον νόμο, έτσι. Μάλλον κάπως έτσι θα κινηθούν τα πράγματα. Θα επαναφέρει τα θέματα. Όλα λοιπόν αυτά τα βάζουμε κάτω και βλέπουμε τι είναι καλό για το μικροεπιχειρηματία, για τις μικρές επιχειρήσεις. Και να μπορέσει να επιβιώσει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυξήσεις οι συνταξιούχοι θα δουν, θεωρείτε? Είδαν και θα δουν όμως κι άλλοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Σε αυτούς που υπάρχει προσωπική διαφορά, νομίζω θα. Αυτό εκεί έχουν θα λυθεί αυτό το της προσωπικής διαφοράς. Επίσημα το υπουργός Χατζηδάκης, αναμένουμε τώρα και εκεί την παρέμβασή του. Άλλο ερώτημα σχετικά με τον ένθια. Τα λέγαμε την προηγούμενη φορά πριν κάνα μήνα που ήμασταν εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι θα γίνει με τον ένθια και τις δόσεις του? 10 δόσεις θα είναι και φέτος και 8 στο φόρο εισοδήματος. Ναι. Χωρίς προσαυξήσεις βεβαίως, έτσι. Χωρίς επιτόκια πάνω. Χωρίς επιτόκια. Ναι. Χωρίς επιτόκια. Άρα μπορούν να διευκολύνουν στην καταβολή τους. Αρκετά. Κύριε Κογιουμτζή, ξέρετε τι σημαίνει. Είπατε κάτι πριν και θέλω να το κρατήσουμε. Είπατε να μην έχουμε επιτόκιο ούτε πέναλτι. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις όμως οι οποίες ματώνουν. Και τη στιγμή που κάποια επιχείρηση χρωστάει 15 χιλιάρικα, ένας άλλος επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, έχει κόψει το πρωινό και καταφέρνει και τα καταβάλει κατευθείαν. Δηλαδή, να μην πάμε να δικαιολογήσουμε αυτόν που δεν ή ενδεχομένως να έχει και να μην πληρώνει, ή να δυσκολεύεται και να μην πληρώνει, με τον άλλον ο οποίος ζορίζεται πάρα πολύ και πληρώνει. Εγώ θα πω και το εξής. Γιατί και αυτή η μέλη σας είναι τώρα, έτσι. Επανειλημμένα ότι θα πρέπει να γίνει και κάτι για τους συνεπείς επιχειρηματίες. Πρέπει να γίνει, να δοθεί ένα μπόνους είτε από την ίδια την πολιτεία είτε από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Έτσι. Πολλοίς κόσμος όμως δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, το ξέρουμε πολύ καλά. Συμφωνούμε. Κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις. Και εδώ όλες αυτές οι οφειλές που έχουν φορτωθεί στην πλάτη όλων των επιχειρηματιών προέρχονται και από τη δεκαετή κρίση. Έχουμε το κλείσιμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχουμε την ακρίβεια τώρα και την ενεργειακή κρίση. Άρα όλα αυτά συσσωρεύονται ουσιαστικά και δημιουργούν ένα βρόχο που πνίγει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Γι' αυτό επήγει και το λέμε φωναχτά εδώ και πολύ καιρό για 120 δόσεις. Και πρέπει ταυτόχρονα, έτσι επειδή η ρευστότητα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της αγοράς. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πείτε μας αν κάνω λάθος ή όχι. Δεν θα αφορά νέα χρέη, δηλαδή τα χρέη του πολέμου της Ουκρανίας, θα αφορά τα χρέη της πανδημίας. Έτσι. Άρα το χρονικό όριο, ποιο είναι το τελευταίο σημείο που κάποιος θα μπορούσε να ρυθμίσει? Πιστεύω μέχρι το περσινό Πάσχα. Άρα μέχρι το περσινό Μάρτιο. Μάρτιο, έτσι. Ναι. Μέχρι το περσινό Μάρτιο, λογικά. Πιστεύω. Εκείνη την ώρα, μέχρι τη Μάρτιο. Αλλά αρκεί να περιμένουμε μερικές μέρες και θα τα δούμε. Πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμοι? Τι ακούτε, επειδή έχετε επικοινωνία με το Οικονομικό Επιτελείο, πότε σας λένε? Τις επόμενες 10 μέρες θα ξέρουμε σίγουρα. Θα ξέρουμε σίγουρα. Ναι. Πελάτες σας, όπως ο κύριος Κουγιουμτζής ή άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν ενδιαφερθεί? Θέλουν να μπουν. Αναμένουν με αγωνία. Θέλουν να μπουν. Ναι. Θέλουν να επαχθούν. Και είναι και λογικό αυτό θέλουν, το πράγμα. Θέλουν να τακτοποιήσουν. Πραγματικά δεν μπορούν. Έτσι.
Υπάρχει δυσχέρεια. Υπάρχει δυσχέρεια. Και σε αυτούς θα κάνει καλό. Ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η δυσχέρεια? Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα εκ μέρους του τραπεζικού συστήματος. Δεν μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση για το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Άρα ο μόνος τρόπος είναι από την κατανάλωση. Άρα έχει και όλες αυτές τις υποχρεώσεις, αποφεύγει τις υποχρεώσεις για να έχει ρευστότητα να πάρει εμπόρευμα για το θερινό και το αερινό τώρα, την αερινή σεζόν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, άλλη μία ερώτηση όσον αφορά το θέμα των 120 δόσεων. Είπατε ότι είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις. Εσείς, τα λογιστικά γραφεία, είστε έτοιμοι? Γιατί θα πέσει πάλι όγκος δουλειάς πάνω σας και θα εξαφανιστείτε. Δηλαδή, δεν το καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Σας βρίσκουμε στο τηλέφωνο μετά να μας δίνετε καμία εξήγηση. Είστε έτοιμοι, έχετε προσωπικό? Θα πρέπει να διαχειριστείτε πάλι την πλατφόρμα για λογαριασμό των πελατών σας? Θα είμαστε όπως πάντα. Δεν μπορώ να σας πω αν είμαστε. Θα είμαστε. Αναγκαστικά. Δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση, θα γίνει. Πρέπει να λειτουργήσει επιχείρηση. Bon. Προσωπικό μείνετε. Δύσκολο, δεν υπάρχει. Μένετε μαζί μας. Ναι. Μείνετε μαζί. Ό,τι πάμε σε έναν άλλο κλάδο, πάλι πελάτη σας. Πάλι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεστε. Και έχει να κάνει με την οικοδομή. Έχει να κάνει με την αύξηση των οικοδομικών υλικών, όχι την περίοδο της πανδημίας που κάτσανε, την περίοδο που βγήκαμε από την πανδημία, αρχίσαμε να βγαίνουμε από την πανδημία και βεβαίως με τις επιπτώσεις του πολέμου, που δεν ξέραμε ότι επηρεάζεται το σίδερο, το τσιμέντο και όλα τα υπόλοιπα, ο δοξίτης, το αλουμίνιο και όλα τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά. Υλικά, ακριβώς, νομικά. Θέλω να πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Η Αλεξάνδρα Μερακλήδη έχει μαζί τη τον κύριο Σολιδάκη. Ο κύριος Σολιδάκης. Γεια σας, κύριε Σολιδάκη. Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εσείς πείτε μας. Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο βιοτεχνικό χώρο που παρασκευάζονται όλα αυτά, όπως είπατε. Θα μας μιλήσει ο κύριος Σολιτάκης για την ακρίβεια και πόσο έχουν αυξηθεί πλέον τα υλικά, τα οικοδομικά υλικά που είναι απαραίτητα. Συγγνώμη, καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Σολιτάκη. Να σας καλωσορίσω στο χώρο μας. Βέβαια, πόσοι εργάζονται πίσω? Πόσοι εργάζονται, πόσοι είναι πίσω εργαζόμενοι? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα, σύνολο η εταιρεία μας απασχολεί 11 άτομα. Μπράβο. Τα οποία τα περισσότερα από 5 από αυτούς έχουν προσληθεί μέσα σε αυτήν την δύσκολη περίοδο. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Γιατί είμαστε μια εταιρεία η οποία προσπαθεί και θέλει να δώσει ένα θετικό πρόσημο. Μπράβο, κύριε Σολίδη. Γενικότερα όμως όλη αυτή τη δυσκολία, να ξέρετε, να είστε καλά. Επειδή το αναφέρατε, θα ήθελα να σας πω ότι όντως η πανδημία μας επέφερε κάποια προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν ήταν μόνο αυτά. Ο αδικαιολόγητος πόλεμος στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές αυτές εντάσεις και προκλήσεις που γίναν τέλος πάντων από διάφορες χώρες δημιουργήσαν ένα τεράστιο κόστος αύξησης των υλικών. Ναι. Όλο αυτό έχει παρασύρει βέβαια το απίστευτο κόστος, το αυξημένο κόστος της οικοδομής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παρεφερή και συνεργαζόμενα υλικά τα οποία όλα μαζί συνθέτουν το αποτέλεσμα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο το οποίο προέρχεται από την ελληνική γη δυστυχώς εξάγεται στις ξένες χώρες για να μπορέσει να έρθει και πάλι πίσω ως τελικό προϊόν, εκτός βέβαια την ελληνική βιομηχανία που υπάρχει εδώ πέρα. Εμείς παράγουμε τελικό προϊόν όπως καταλάβατε. Η αύξηση που δέχτηκε το αλουμίνιο μας, φανταστείτε ότι ήταν πάνω από 70%. Oh. Τα εξαρτήματα δεν έχουν εκτοξευθεί σε ένα επίπεδο το οποίο προβληματίζει απίστευτα. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε όλοι σας, εκτός από τα πολύ μεγάλα έργα και μεγάλα έργα, εμείς απευθυνόμαστε και στο ευρύτερο κοινό, δηλαδή τον συνταξιούχο, τον καταναλωτή. Βέβαια. Που ένα προϊόν σαν το δικό μας φτάνει να είναι απλησίαστο. Ναι. Κύριε Σολιδάκη, περιμένετε λιγάκι να δούμε. Πάρα πολλές αυξήσεις. Να δούμε τις αυξήσεις αυτές που λέτε τώρα, συνολικά στην οικοδομή, όχι μόνο στο αλουμίνιο. Το αλουμίνιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Κουγιουμτζή, ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς αυτό δεν κλείνει η οικοδομή. Δεν κλείνει η ανακαίνιση. Έτσι, είναι βασικό, είναι μάλλον το τελευταίο σημείο λίγο πριν ξεκινήσεις. Είμαστε στο κέλυφος. Το κέλυφος, ακριβώς. Πάμε να δούμε τις αυξήσεις που είχαμε τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Λοιπόν, βλέπουμε τις κάρτες μας. Για τα τούβλα είχαμε μια αύξηση του κόστους οικοδομής 28%. Παρκέτα 17%. Σίδηρος οπλισμού 16,8%. Οι γκαραζόπορτες 15%. Είναι πολύ λογικό. Να προχωρήσουμε στην επόμενή μας, να δείτε τα όλα υπόλοιπα υλικά για μια οικοδομή. Αύξηση μέσα σε ένα χρόνο 13% στην ξυλία, έτοιμο σκυρόδερμα 11%. Ντουλάπες ξύλινες 10%. Πλακίδια και γενικά είδη δαπέδου τείχου κτλ. 10%. Και πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Εντυχιζόμενα ντουλάπια 10%. Κουφώματα αλουμινίου τον τελευταίο χρόνο, προσοχή, έφτασε 70. Η αύξηση τελευταία ήταν 9,3. Τον τελευταίο χρόνο μιλάμε, έτσι. Και οι πόρτες εσωτερικές 9,1 και το τσιμέντο 7,7.
Κύριε Σολιδάκη, δυσκολεύει πολύ το θέμα της οικοδομής, παρά το γεγονός ότι μας λέτε ότι εσείς έχετε προσλάβει ανθρώπους, έχετε προσλάβει νέο προσωπικό να προλαβαίνετε τις δουλειές, δυσκολεύει πολύ. Είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Δυστυχώς αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος όσο και να διορθώσει δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσει στα επίπεδα του 19. Όλες αυτές οι αυξήσεις, να ξέρετε ότι βρίσκονται στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε όλοι και στο κομμάτι της επιδημίας, το οποίο δυστυχώς επέφερε μείωση της παραγωγής, αύξηση ξαφνικά, το οποίο δεν υπήρχε προτύλι. Αυτό λοιπόν το παραγόμενο προϊόν, σε το αρχικό του στάδιο να το πω έτσι, ήρθε να επιβαρυνθεί με όλο το κόστος ενέργειας, κόστος μεταφορών, και ως αποτέλεσμα ένα τελικό προϊόν το οποίο έκανε, τυπικά σας λέω, 500-600 ευρώ, ξαφνικά να μιλάμε 1.100-1.200 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια αύξηση πάνω από 70-80% σίγουρα. Μισό λεπτό, κύριε Σολιδάκη, να ακούσουμε τον εκπρόσωπο των εμπόρων και τον εκπρόσωπο των λογιστών. Κύριε Κουγιουμιτζή, ανακαινήσεις πολλές, και... αλλά βλέπετε τα κόστη είναι τεράστια. Τα κόστη είναι όντως τεράστια και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 150 επαγγέλματα γύρω από την οικοδομή. Ναι. Έτσι, υπάρχει μια πανσπερμία ουσιαστικά επαγγελμάτων η οποία δεινοπαθεί με τις αυξήσεις αυτή τη στιγμή. Βέβαια μετακυλείεται όλο το κόστος που στον τελικό καταναλωτή, και αυτό είναι το δύσκολο, γιατί κάποια στιγμή θα φρενάρει η διαδικασία και θα μειωθούν και οι δουλειές έτσι, της βιοτεχνίας και όλων αυτών των επαγγελμάτων. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Γι' αυτό τι πρέπει άμεσα σε λειτουργία τα προγράμματα του εξοικονομώ και λοιπά για να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους. Τρέχει το εξοικονομώ ή όχι, κύριε Σολιδάκη? Θα τρέξει. Κοιτάξτε, το εξοικονομώ 2021 που ονομάζεται τώρα έχει ένα βασικό πρόβλημα. Ο προϋπολογισμός που δίνουν ως τελική αποπληρωμή δεν φτάνει να αποπληρώσει το προϊόν. Μην ξεχνάτε ότι εμείς, μάλλον γενικότερα να το ξεκαθαρίσουμε, για να κάνεις, να μπορείς να μπεις στο εξοικονόμηση 2021 θα πρέπει οπωσδήποτε μίνιμουμ να κάνεις τρεις παρεμβάσεις. Μίνιμουμ τρεις παρεμβάσεις. Ναι. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι για να επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε ξαφνικά να αλλάξουμε μόνο αλουμίνιο, να κάνουμε μια θερμοπρόσωψη. Πρέπει να γίνουν τρεις παρεμβάσεις. Άρα το κόστος είναι υψηλό. Ο προϋπολογισμός που δίνει ανατετραγωνικό δεν φτάνει κάποιες φορές να το καλύψει αυτό το πράγμα. Εμείς από την πλευρά μας, να μιλήσω από τη δική μας την πλευρά. Ελάτε. Να μιλήσω από τη δική μας την πλευρά. Με την αύξηση των υλικών, με την αύξηση της πρώτης ύλης, δεν μπορούμε να καλυφθούμε με την τιμή ένα τετραγωνικό που έχει ήδη οριστεί. Δεν λέω, γίνανε προσπάθειες από τον κύριο Σκρέκα, δεν το συζητάμε καν, αλλά και πάλι δεν φτάνουν. Άρα λοιπόν το εξοικονομώ 2021. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Το έχουν αποποιηθεί πάρα πολλοί κατασκευαστές που σίγουρα πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι μια πραγματικά κινητήριος δύναμη. Μάλιστα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Και το εξοικονομώ θα πάει και στις επιχειρήσεις από ό,τι ακούσαμε. Ναι, τον αρμόδιο. Ναι, αλλά είναι στους προβλήματα. Ναι. Αν κολλάμε εκεί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κυρώσεις. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να το πάρουμε λίγο πρακτικά το ζήτημα. Ας πούμε ότι εγώ θέλω αύριο να χτίσω ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών με δύο δωματίων, ας πούμε. Ένα τριάρι. Φτάνουν 150 χιλιάρικα. Που θα αρκούσαν κάποτε, έτσι. Αυτό είναι βέβαιο. Εμένα ρωτάτε. Όλους ρωτώ. Με εσάς ξεκινώ. Έχετε γνώση και οι τρεις. Το μόνο που μπορώ να... Να μιλάμε πρακτικά για να καταλαβαίνουμε. Αν προσωπικά με ρωτάτε εμένα, εγώ σας λέω ότι... Ναι, ναι. Το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί ένα τουλάχιστον 30-35% τον τελευταίο χρόνο. Σε αριθμούς, κύριε Σολιδάκη. Αυτό που ορίζαμε ως, χωρίς να είμαι τελείως ειδικός επί του θέματος, γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω με μεγάλη ασφάλεια για το δικό μου προϊόν, θα σας πω ότι το κόστος ανατετραγωνικό, το οποίο οριζότανε πλησίων των 1.000-1.200 ευρώ, νομίζω ότι τώρα κάτω από 2.200 δεν μπορεί να χτίσει κανένας. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη, έτσι είναι μια δική μου εκτίμηση, σύμφωνα με αυτά που βλέπω. 2.200. Άρα θέλουμε να παντρέψουμε εμείς τη Μιλένα και να τους δώσουμε το πρικό το σπίτι. Παναγία τη βασική κατοικία μου, πρεμούρα που τώρα. Άρα έχει, θα πρέπει να κάνεις οικονομίες, να χτίσεις ένα σπίτι αργά-αργά, έτσι θα βοηθήσουν όλοι να βοηθήσουν. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, κύριε Σολιδάκη, τώρα μην γελιόμαστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Κουγιουμτζή. Είναι μεγάλο. Και για το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος. Και ήθελα να ρωτήσω, Νίκο. Και το κόστος, αν μου επιτρέπετε, της ανακατασκευής.
Το κόστος αυτό δηλαδή το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ κυρίως επιχειρήσεις του τουρισμού για να αλλάξουν τις επιχειρήσεις αυτές προς το καλύτερο, έτσι. Και κυρίως στα νησιά, που εκεί έχουμε και το μεταφορικό ισοδύναμο, ούτως ώστε πάμε συν 15 με 20% παραπάνω. Άρα το κόστος, το κόστος πολλαπλασιάζεται εκεί και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πελοπόννησος, πιάνετε νησί. Πικ Πελοπόννησος είναι το πιο όμορφο, όχι νησί, αλλά δεν έχει σημασία. Κύριε Σολυδάκη, να ρωτήσω